την αισιόδοξη εκτίμηση ότι έχουμε μπροστά μας ένα εξαιρετικό καλοκαίρι, έκανε ο Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης σε εκδήλωση κλινικής για το κάπνισμα. Σε όλη την πορεία, εγώ είχα μια ψύχρεμη τοποθέτηση. Που πρέπει να σας πω ότι σε αυτή τη φάση ακόμα και εγώ δεν μπορούσα να προβλέψω ότι τα νοσοκομεία πρακτικά θα αδειάζανε από ασθενείς. Δηλαδή έχουμε μονοψήφιο αριθμό ασθενών και πρέπει να σας πω ότι τις τελευταίες μέρες δεν μπαίνει και κανένας στο νοσοκομείο. Από τον Ιανουάριο και μετά η καλή όμικρον, σε εισαγωγικά η καλή όμικρον, κατάφερε να νοσοποιήσει πολύ κόσμο. Πολλοί περάσαν ήπια, τα εμβόλια παίξαν καθοριστικό ρόλο, κυρίως η τρίτη δόση. Και έτσι περνάμε μια φάση πανδημίας που εγώ υπολόγιζα ότι θα περάσουμε το καλοκαίρι με 10 νοσηλευόμενους τουλάχιστον. Έχουμε μηδέν. Είμαστε και στην Ελλάδα, στα υπόλοιπα νοσοκομεία, δεν έχουμε ασθενείς. Αυτό μας λέει ότι και με δικές μας μελέτες ότι ο πληθυσμός σε ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι σίγουρα πάνω από 90%, έχει ανοσοποιηθεί. Δηλαδή, αν κοιτάξετε γύρω σας, έχουν κάνει εμβόλια οι άνθρωποι, έχουν περάσει την όμικρον ήπια σαν ένα συνάχι, οι περισσότεροι έχετε και εσείς στο περιβάλλον σας, και όλο αυτό έχει δώσει μια προστασία. Δηλαδή, οι άνθρωποι πλέον αισθάνονται και είναι προστατευμένοι σαν να κρατάνε μια σπίδα. Ο ίδιος ο ιός έγινε πολύ ποιότερος. Δεν κάνει πνευμονίες, ουσιαστικά ταλαιπωρεί τους ανθρώπους που είναι με συνοσηρότητες, με άλλα προβλήματα υγείας, και αυτοί είναι οι λίγοι που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Όπως τονίσει ο ίδιος, πάμε σε ένα εξαιρετικό καλοκαίρι και σε ένα φθινόπωρο που θα εξακολουθήσουμε να είμαστε προστατευμένοι με ένα εμβόλιο για σίγουρα για τους ευπαθείς. Θα το δούμε και για τους υπόλοιπους.